Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα οποία γίνανε τις τελευταίες 72 ώρες, μάλλον όχι αυτά που γίνανε τις τελευταίες 72 ώρες, αυτά που γίνονται τους τελευταίους 4 μήνες με μια κέντρα, να μην ορίζει κάποιους διαιτητές, ο Παναθηναϊκός τα είπε μία, τα είπε δύο, τα είπε τρεις, τα είπε δημοσίως, είχε βγάλει ανακοινώσεις, τα λέγαμε και μέσα εδώ. Δεν πρόκειται να αφήσουμε και να μείνουμε παρατηρητές σε όλο αυτό το πράγμα, στο χατήρι του Ολυμπιακού. Κάνοντας παρανομία επί 10 συνεπόμενες αγωνίσεις. Κάποια στιγμή και εμείς αντιδρούσαμε. Με στο μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα, θέλαμε για το καλό του μπάσκετ να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, όμως είχαμε εξηγήσει ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει μέχρι τέλος. Φτάσανε τελευταία και 10η αγωνιστική, εν πάση περιπτώσει, να οριστεί κάποιος από τους τρεις διαιτητές, κάνανε όλα αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η θέση μου δεν αλλάζει, είναι αδιαπραγμάτευτη. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να στερήσω. Μάλλον το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να στερήσω όμως από τα εκατομμύρια των φιλάθλων αυτό το πρόβλημα να το λύσει ο Παναθηναϊκός ετός των 4 γραμμών όπως κάνει άλλωστε πάντα. Αυτή τη χαρά θα την πάρουν οι οπαδοί μας. Θα έρθουν και θα τους κερδίσουν. Άρα θα παίξετε στα play-off αν και όποτε ξεκινήσουν. Συγγνώμη. Άρα θα παίξετε στα play-off αν και όποτε ξεκινήσουν. Εφόσον κατέβει ο Ολυμπιακός και έρθει, θα τον αποδεχτούμε στο ΑΚΑ όπως τον υποδεχόμαστε πάντα. Ίσως αυτή τη φορά απλά όχι με 20 αλλά με 40. Ευχαριστώ πολύ.